Ποιος κύριος μιλάει? Μανταδάκης Ήφης. Ναι. Εκτός σε δύο. Γραφείο μου είναι σήμερα 17, έχει αρχικό πρωτοκόλλο 17 Μαΐου. Κακός το, η υπηρεσία σας δείτε. Κακός, καλός, 17 Μαΐου, κατές μέχρις. Έχει πρωτόκολλο 17, πέμπτη. Πέμπτη πρωί. Έτσι. Οπότε... Πέμπτη πρωί είναι, κύριε Πρόεδρε. Από εκεί και πέρα τα υπόλοιπα βρείτε τα με τις υπηρεσίες σας. Επομένως, να δεσμευτούμε ότι στο επόμενο εμπόριο θα είναι το νόμο. Αυτό είναι πια το νόμο. Για το νόμο πρέπει. Αλλά πέρα από το διαδικασμό και πέρα από το διαδικασμό ανέγερα που βάλαμε η ώρα, δεν είναι ότι δεν το βάλαμε. Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, να μιλάμε την πρώτη. Σήμερα δεν χρειάζεται να δεσμευτεί ο πρόεδρος, όπως υπάρχει ο νόμος. Ο πρόεδρος είναι πρόσωπο. Ο νόμος είναι για όλους. Έτσι. Λοιπόν, ήρθε σήμερα στο 10.30 ώρα στο γραφείο. Πρόεδρε, μην επιμένετε, ήρθε πέμπτη πρωί, 8.30 ώρα. Εγώ σε παρακαλώ. Εγώ σε παρακαλώ. Από εκεί και πέρα είναι θέμα υπηρεσιών σας. Κατατέθηκε την πέμπτη το πρωί. Έτσι. Α, είναι μεγάλη απόσταση. Πέμπτη πρωί είναι Σαββατοκύριακο, Δήμαρχε. Για να το συζητήσουμε. Λοιπόν, το δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Κερδονόμη. Μια που ξεκινάμε λίγο από τη διαδικασία και κάτι να τους μην καλά κάνετε, δεν μου πιέζει. Θα ήθελα, αν συμφωνείτε και αν με επιτρέπετε, αν λύσω το δικαίωμα, στο επόμενο συνεχόμενη συνεδρίαση να βάλουμε σαν θέμα και τη διαχείριση των απολυμάτων, γιατί εκτιμώ ότι το δεύτερο δίκτυο να απολυμάτει. Επιμένω ότι είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα και πρέπει γέρος να το συζητήσει. Αν νομίζετε ότι δεν είμαι εκτός τόπου και εκτός, είναι ευκαιρία να σας ενημερώσω, έχει μια επιστολή, αλλά εδώ θα μιλήσουμε εντελώς θεωρητικά. Έχω ζητήσει με γραφό μου από το Μέστρα να στείλει κάποιον ο οποίος είναι υπεύθυνος της διαχείρισης των απορριμμάτων για να ενημερώσει και το συμβούλιο. Λοιπόν, δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας είναι η λήψη απόφασης για οικονομική συμμετοχή γονέων, νηπίων και αδερφών που φιλοξενούνται στους εμπορικιακούς σταθμούς του Δήμου μας. Η συγγυφής είναι η κυρία Παπαδεδάκη. Παρακαλώ, για να ακούμε την κυρία Παραλυμάκη. Παρακαλώ. Τις διατάξεις του άρθρου 48 του νόμου 2218 του 1994, και κάθε 50 κάθε 94, τις διατάξεις του άρθρου 9 του νόμου 2503 του 1997, κάθε 97 τέτοιος άρθρα, τις διατάξεις του άρθρου 203 του κρονικού διατάγματος 410 του 95, και τις διατάξεις του άρθρου 24 του νόμου 2081 του 95, ναι, βέβαια. Πάρει, πρέπει να πάρω άδεια για να γράψω. Σαφέστατα. Γιατί? Έτσι είναι ο κανονισμός. Ποιος κανονισμός? Αν τον δείξετε. Επιτρέπεται. Λέει επιτρέπεται. Έχω δίκιο. Είναι ανοιχτά, κύριε. Είναι δημόσια. Όχι, είναι ανοιχτά τα συμβούλια. Με κοροϊδεύετε. Λόγοι σεβασμού προς το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρετε.
Έχουμε γράψει και άλλες φορές. Αν είναι τόσο δημοκρατικό, δεν θα λέγει όχι. Όμως έχει ό,τι αφαίρετα. Ωραία, ζητάω τώρα. Θα συγκρίνω την άλλη. Ευχαριστώ. Η συγχωρία και πάρα. Συνεχίστε. Η πρόταση των δοξίων συνάχων και λαμβάνω σας λέει πως τα κοινωνικά κριτήρια, την οικονομική κατάσταση του Δήμου μας, καθώς είναι το υψηφίο του φέρου, το υψηφίο των συμπαρεχόμενων υπηρεσιών. Αν θέλετε να σημειώνετε ή να μας σας τα πω αναρωτηκότατα, λοιπόν, έχουμε δημιουργήσει 5 κατηγορίες. Αυτό που δίνουν την ίδια παραγγελία,
εισόδημα από 12.000 έως 15.000 ευρώ, που είναι 15 ευρώ ανά μήνα, 20% έκπτωση στο δεύτερο παιδί κλπ. Με το μισθοπόσμιο εισόδημα από 15.000 έως 20.000 ευρώ, 35 ευρώ ανά μήνα και έκπτωση 20% στο δεύτερο παιδί κλπ. Για τους μισθωτούς με εισοδήματα από 20 έως 30.000 ευρώ, 50 ευρώ ανά μήνα και έκπτωση 15 ευρώ στο δεύτερο παιδί. Μισθωτοί από 30.000 ευρώ έως 40.000 ευρώ, 60 ευρώ ανά μήνα και 10% έκπτωση, το δεύτερο παιδί και το μεταξύ. Μισθωτοί από 40.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ, 80 ευρώ ανά μήνα και έκπτωση 10% στο δεύτερο παιδί. Και τέλος, οι μισθωτοί με εισοδήματα υψηλά από 50.000 ευρώ και πάνω, 100 ευρώ ανά μήνα και έκπτωση 10 ευρώ στο δεύτερο παιδί και μετά. Η ξεχωριστή εισήγηση που αφορά τα βρέφη, όπως σας είπα και στην αρχή, γίνεται εξαιτίας του ότι τα βρέφη χρήζονται ειδικής μεταχείρισης. Δεν εργάζονται στην πάση του καθημερινού διεθνολόγου και των ιδίων. Και όπως καταλαβαίνετε, και οι υποθήκες και η περιποίησή τους και όλοι οι παρελκόμενο αφορά τα νίπια, είναι κάτι εξτρά. Στα πλαίσια βέβαια των δεδομένων που έχουμε σήμερα για την οικονομική μας κατάσταση, αν και όπως είδατε αυξήσαμε τις κατηγορίες των υποθείων για να είμαστε όσο περισσότεροι πιο δίκαιοι σε σχέση με την καταγωγή των υποθείων και τον οικονομικό σχεδιασμό των κυβερνών, προτείνουμε επίσης τα ποσά των υποθείων να γίνονται με δόσεις προς το Ταμείο του Δήμου, μέχρι 5 δόσεις, που θα βοηθήσει περισσότερο τον οικονομικό προϋπολογισμό. Προτείνουμε επίσης τα τρίτα παιδιά των οικογενειών που έχουν εισοδήματα έως 15.000 ευρώ, χαμηλά δηλαδή, να απαλλάσσονται πλήρως από την υποθεία. Επίσης, μεταβολή τροφίων, ακόμα και διαγραφή τους, θα μπορούμε να κάνουμε στην περίπτωση που ένας ή δύο παρέντες ή δύο είναι ο δεύτερος γονιός, να αντιδιάρκει από την φιλοξενούμε το παιδί του στους ευρωπαϊκούς σταθμούς απορίεται. Θεωρούμε ότι όταν ένας γονιός αντιμετωπίζει αυτή την κατάσταση, σαφέστατα πρέπει και εμείς να δείξουμε και ένα κοινωνικό πρόσωπο, αλλά και να στηρίξουμε το παιδί την οικογένεια. Δεν ξέρω αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι. Ναι. Παρακαλώ, ευχαριστώ. Εντάξει. Ερωτήσεις. Κύριε Δαμάτσα. Και ένα παράδειγμα στο Ματαιό.
450 παιδάκια. Δηλαδή ένα μέσο όρο είναι γύρω στα 220 με 230 το μαντερό και 420 στου Αγίου του Μαγείου σήμερα. Ο Δήμος από τα τροφεία έως και το 2010 που έχουμε τα αγωνιστικά στοιχεία εισέπραξε περίπου 235.000 ευρώ. Αν θέλετε να σας βοηθήσω και περαιτέρω, θα σας πω ότι μόνο η μισθοδοσία είναι περίπου 1.600.000 ευρώ. 235.000 ευρώ είναι το σύνολο και στις δύο δημοτικές μισθοδοσίες, έτσι. Τα βεβαιωμένες. Τα βεβαιωμένες. Μάλιστα. Τοποθετήσεις. Ο κ. Δαϊλάκης. Καταρχάς, ήταν γνωστή η θέση όλης της αντιπολίτευσης και στο προηγούμενη τετραετία, όταν στους Αγίους Αναργύρους βάλαμε για πρώτη φορά τα τροφεία. Από το 1997 περίπου, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, αν κάνω διορθώστε με, που δόθηκε από το κράτος η εποπτεία μέσα στα πλαίσια όλων των άλλων αρμοδιοτήτων που δινόντουσαν κατά καιρούς χωρίς τους ανάλογους πόρους, τον βρεφορεδιακό σταθμό, κατάφερε ο Δήμος των Αγίων με όλες τις διοικήσεις διαχρονικά να μην επιβάλλει τροφεία. Στην τετραετία την προηγούμενη επευλήθηκαν τροφεία από τη διοίκηση και όταν επευλήθηκαν αυτά τα τροφεία το αποτέλεσμα ήταν ότι μειώσαμε και τους βρεφορεδιακούς σταθμούς, κλείσαμε. Και το κλείσαμε για λόγους οικονομικούς. Δεν νομίζω να υπήρχε κανένα λόγη πρακτική, δεν νομίζω εκείνη η περιοχή να μην είχε ανάγκη βρεφορεδιακών σταθμών. Και το αν είχε ανάγκη ή όχι, το δείχνει το αποτέλεσμα που από τις 670 αιτήσεις, αν θυμάμαι καλά, μπόρεσαν να ικανοποιηθούν μόνο οι 300 δημοτών των Αγίων Αργύρων. Εγώ όμως δεν το τοποθετώ το θέμα ότι είναι δικιά σας επιθυμία το να βάλετε τροφεία. Έρχεστε απλώς να συνηγορήσετε στην κρατική αναλυσία, διότι όταν άρχισε το κράτος να δίνει πόρους στους τρεφορεδιακούς σταθμούς, δεν το έκανε επειδή ξαφνικά τον έπιασε τη φιλανθρωπία διαχρονικά και μόνο στις κυβερνήσεις. Το έκανε διότι τα οφείλει αυτά τα χρήματα, τα οφείλει στο πιο άγρια φορολογούμενο εργαζόμενο που είναι ο Έλληνας εργαζόμενος, τα οφείλει διότι δεν έχει λάβει καμία μέρημνα διαχρονικά και με τις δύο κυβερνήσεις, για να μην το πολιτικοποιήσω. Τα οφείλει διότι δεν έχει λάβει καμία μέρημνα και είμαστε ίσως η μόνη ευρωπαϊκή χώρα που έχουμε τέτοια έλλειψη υποδομών σε δημόσιους φορείς και οργανισμούς για τα παιδιά των εργαζομένων, αλλά και σε ιδιωτικούς όπου υπάρχει πλήρης ασυδοσία και το κεφάλαιο μπορεί κάλλιστα και η πειραγωγή της κυβερνήσης. Ενώ σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, όλες οι μονάδες που έχουν πάνω από έναν ορισμένο αριθμό εργαζόμενων είναι υποχρεωμένες. Αναγκάζονται και υποχρεώνονται από τον νόμο. Αναγκάζονται και σέβονται τα εργασιακά δικαιώματα και δημιουργούν και βρεφορεδιακούς σταθμούς. Για τη μανούτα που θα πάει να πει στο παιδάκι της το πρωί και να πάει στο γραφείο να γράφει μέχρι το μεσημέρι στο κράτος. Δωρεάν το κάνουν συνάδελφοι. Βεβαίως. Όλες οι μεγάλες βιομηχανικές μονάδες της Ευρώπης είτε το κάνουν από υποχρέωση που τους επιβάλλει το κράτος, είτε το κάνουν γιατί θέλουν να έχουν καλύτερες εργασιακές συνθήκες. Να μην εντοπιστώ σε αυτό το σημείο, καλώς ή κακώς αυτό δεν γίνεται στην Ελλάδα. Και καλώς ή κακώς έχουμε μια κυβέρνηση τώρα που προσπαθεί να κόψει ό,τι το δυνατόν από κοινωνικούς πόρους. Κόβει τα κονδύλια, καταλαβαίνω ότι βρίσκεστε σε μια αδιέξοδο κατάσταση κι εσείς. Βέβαια, όταν βάλατε τα τροφεία πριν 3 χρόνια, δεν είχατε αυτή την αδιέξοδη κατάσταση, διότι με τα ίδια οικονομικά και η προηγούμενη διοίκηση Τρίγκα και η αντιπροηγούμενη του Ταμπακίδη μπορούσε και δεν είχε τροφεία. Τώρα, για να πάμε στο συγκεκριμένο. Εμείς, εγώ και θεωρώ και η παράταξή μου, γιατί είναι εκτός υπηρεσίας το θέμα και δεν προλάβαμε να το συζητήσουμε, είμαστε 100% κατά για λόγους αρχής, διότι οι εργαζόμενοι που αφήνουν το παιδί του στο βρεφορεδιακό σταθμό έχουν πληρώσει με τεράστιους φόρους αυτά τα χρήματα που οφείλει η πολιτεία να στέλνει. Εσείς όμως, θα έλεγα για να μην επανέλθω σε πρόταση, που προφανώς θα ψηφίσετε στο θέμα, θα ήθελα να λάβετε υπόψη σας άλλα κριτήρια. Άκουσα εγώ κάποια κριτήρια και τα είδα και το έχω πει και άλλη φορά γιατί ήμουν και μέσα στο Διοικητικό Συμβουλίο. Όλα αυτά τα κριτήρια δεν μου λένε τίποτα. Ένας εφοπλιστής μπορεί να βρεθεί με δήλωση σαν φυσικό πρόσωπο μηδέν. Μηδέν. Και να μπαίνει σε αυτά τα κριτήρια. Και ένα δεύτερο σημείο, όσον αφορά τις βεβαιώσεις του ΙΚΑ για τις
τις εργαζόμενες μητέρες. Γιατί δυστυχώς και εμείς άτυπα δεχόμαστε την εισφοροδιαφυγή. Δηλαδή, πώς κρίνουμε αυτούς που θα μπουν με τα εισοδηματικά κριτήρια? Εγώ εισοδήματα από 10 ανώνυμες εταιρείες και 5 ΕΠΕ και σαν φυσικό πρόσωπο φέρομαι με 0 εισόδημα. Δικαιούμαι να βάλω το παιδί μου στο τελευταίο σταθμό? Όχι. Και προφανώς, ένας που κάνει έτοιμα για να μπει το παιδί του στο τελευταίο σταθμό, προφανώς το έχει ανάγκη. Διότι ένας που έχει την οικονομική δυνατότητα δεν έχει ανάγκη. Θα βρει το κουρμανάκι να το πάρει έξω από το σπίτι του και να το πάει στην Κηφισιά στο τελευταίο σταθμό της αρεστίας του. Εδώ λοιπόν, εσείς που θα ψηφίσετε το θέμα, δείτε λίγο τα κριτήρια, γιατί τα εισοδηματικά κριτήρια για μένα είναι μη σίγουρα όσον αφορά, ναι, όσον αφορά το ποιοι θα επιλεγούν. Μοντολογή, δεν είναι δυνατόν σε αυτή την οικονομική συγκυρία, και θα ήθελα να το δείτε, γιατί το κονδύλι είναι μικρό, από ό,τι είπε η πρόεδρος των Ευρωπαϊκών Σταθμών, σε αυτή τη συγκυρία να ζητάμε από εργαζόμενους ή απασχολούμενος, γιατί και πολλοί είναι απασχολούμενοι για τις περιοχές μας, τροφεία για το παιδί τους. Είναι υποχρέωσή μας να μπορέσουμε να το καλύψουμε, θέτοντας σε προτεραιότητα αυτό εις βάρος οποιασδήποτε άλλες δραστηριότητες. Τίποτα άλλο, ευχαριστώ. Κυρία Τυράκη, τον λόγο. Ακούσαμε μια εισήγηση, θεωρώ επίοικως απαράδεκτη, κοινωνικά ανάλογη. Δεν μπορεί να χρησιμοποιούμε νόμους του 92 και του 97 και θέτει του 92 και του 97. Το 2011, όταν πλήττεται το οικογενειακό εισόδημα, είμαστε ένας Δήμος που ξέρουμε πολύ καλά το επίπεδο των δημοτών μας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε τον κοινωνικό ρόλο που έχουμε να εκτελέσουμε. Και έχω μια απορία. Γιατί ένας δημότης που έχει τη δυνατότητα να πληρώσει, να μην πάρει το παιδί του σε έναν ιδιωτικό βρεφονιδιακό σταθμό και να μην είναι κενές θέσεις για έναν δημότη που δεν μπορεί να πληρώσει? Είναι επικούς απαραδεκτός σε αυτή τη δύσκολη εποχή να ζητάμε από τους γονείς να πληρώσουν για να φέρουν το παιδί σε έναν δημοτικό πρεφονιπιακό σταθμό. Γι' αυτό λέγεται δημοτικός πρεφονιπιακός σταθμός. Δεν είμαστε επιχείρηση, επιτελούμε κοινωνικό έργο. Αυτό. Κύριε Στασόρη, καλό. Θέλοντας να κάνω και την αποκριτική μου, κακώς συμφώνησα, δεν είχα αντιληφθεί πόσο σοβαρό ζήτημα είναι. Κακώς συμφώνησα να συζητηθεί εκτός ημερήσιας. Και ενώ ο ισχυρισμός ότι πάλι δεν μπορούμε γιατί σε λίγο θα είναι, αυτά είναι μόνο στα αστείο μπορεί να, εγκληθούν. Είναι δεδομένο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πάντα εκβιάζεται να παίρνει αποφάσεις γρήγορες και πολύ περισσότερο αποφάσεις κρυφά από τον κόσμο. Κρυφά από τον κόσμο. Δεν μπορεί οι δημότες να κανονίζουν συνελεύσεις, οι δημότες μας να κανονίζουν συνελεύσεις, στις οποίες να συζητάνε για τους βρεφονιδιακούς σταθμούς, για το εργασιακό καθεστώς των υπαλλήλων, για τα προβλήματα που υπάρχουν, η Δημοτική Αρχή να απουσιάζει και να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα ζήτημα που να μιλάει για τροφεία. Και βέβαια να έρχεται και μέσα από μια εισήγηση που, επιτρέψτε μου να πω, δεν μπορεί να πείσει. Δεν μπορεί να πείσει, καταρχήν δεν μας λέει αν προκύπτει άξιση ή όχι. Πρώτον, δεν μας λέει ποιοι είναι οι οικονομικοί λόγοι που οδήγησαν στο να πάρθει αυτή η συγκεκριμένη απόφαση, η πρόταση και τι προβλήματα θα λύσουν. Και τι προβλήματα θα λύσει. Αυτή η απόφαση θα λύσει τα προβλήματα των πρεφονιδιακών σταθμών του χρόνου που θα καταργηθεί τελείως αυτή η παροχή που δίνεται σήμερα από το δημόσιο στους Δήμους. Τι θα κάνουμε. Κατά την άποψή μας, κατά την άποψη της αλληλεγγύης, ο στόχος σας αυτός είναι. Υλοποιώντας τη ληστρική πολιτική της κυβέρνησης, θέλετε του χρόνου να καταργήσετε τελείως τους πρεφονιδιακούς σταθμούς. Και αν δεν τους καταργήσετε, μάλλον και όσους δεν καταργήσετε, να υποχρεώσετε τους γονείς να πληρώνουν εκείνοι. Η πολιτική αυτή είναι κατατεθειμένη και σαφέστατη. Και αυτό υλοποιείτε κι εσείς. Και με τη σημερινή εισήγηση, η οποία επαναλαμβάνεται στον άλλον, είναι και πρόχειρη. Εμείς πιστεύουμε ότι αυτό που έχει κατακτηθεί όλα αυτά τα χρόνια
ως κοινωνικός μισθός, πρέπει να το υπερασπίσουμε. Δεν έχουμε δικαίωμα να κάνουμε πίσω. Τουλάχιστον με τη δική μας σύμφωνη γνώμη. Γιατί είναι διαφορετικό να έρχεται η κυβέρνηση και να σου επιβάλλει. Εκεί υπάρχει μια δικαιολογία που το επιβάλλει η κυβέρνηση. Μου το επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, μου το επιβάλλει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Εδώ πέρα δεν υπάρχει καμιά δικαιολογία τέτοιου είδους. Είναι αποκλειστικά δική σας η απόφαση. Να προχωρήσετε σταδιακά στην κατάργηση αυτού που λέγεται κοινωνικός μισθός. Εμείς διαφωνούμε. Η δική μας η άποψη είναι ότι πρέπει να καταργηθούν τα τροφεία. Γιατί απευθυνόμαστε σε ένα κόσμο ο οποίος κυριολεκτικά πεινάει. Κυριολεκτικά πεινάει. Με βάση την πολιτική που έχει ασκήσει η κυβέρνηση, αλλά και τα επόμενα πακέτα που επεξεργάζεται. Και πιστεύουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να πάρει μια απόφαση να καταργήσει τα τροφεία και είμαστε στη διάθεσή σας να συζητήσουμε για το τι πρέπει να κάνουμε, ποιους τρόπους πρέπει να κάνουμε και από πού πρέπει να αναζητήσουμε πόρους για να συνεχίσουν να λειτουργούν και να παρέχουν αυξημένες παροχές στα παιδιά των δημοτών. Πραγματικά, Πρόεδρε, ένα τέτοιο σοβαρό ζήτημα που αφορά τον προηγούμενο σοβαρότερη σα, ο κ. Πετσόβλου, νομίζω το ανέβησε. Ένα κοινωνικό έργο και μια υποχρέωση, αν θέλετε, τη τοπική αυτοδιοίκηση απέναντι στου δημότε να συζητείτε σαν έκτακτο θέμα τη στιγμή που υπάρχουν κινητοποιήσει γονέων, υπάρχουν συγκεντρώσει γονέων των προεκολυμπιακών σταθμών. Όταν γύρω μας βλέπουμε τη γη να κινείται, γιατί πια όλη η οικονομία και όλη η κοινωνική σύνθεση στην Ελλάδα έχει γίνει κινούμενη άμμος, να μιλάμε σήμερα για τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Προηγουμένως ρώτησα τα ακριβή στοιχεία, γιατί το κάθε παιδί επιβαρύνει τον οικογενειακό προγραμματισμό 400 ευρώ, δηλαδή οικογένειες που έχουν δύο παιδιά, είναι κατά μέσο όρο, έτσι. Γιατί ανάλογα με το εισόδημα, μια απλή διαίρεση έκανα εγώ, 400 ευρώ περίπου κάθε παιδί επιβαρύνει τον οικογενειακό προγραμματισμό. Τα έσοδα του Δήμου από τα τροφεία που έχετε επιβάλει καλύπτουν το 15% των εξόδων της μισθοδοσίας. Κάνοντας πάλι μια απλή μαθηματική πράξη, από τα δημοτικά τέλη την αύξηση που κάνατε μόνο στο διαμέρισμα Καρματερού, στη δημοτική κοινότητα Καρματερού, ο Δήμος θα βάλει στο ταμείο του πάνω από 400.000 ευρώ μόνο από το Καρματερό για φέτος. Που για μας ήταν απαράδεκτη και δυσβάστατη η αύξηση αυτή των δημοτικών τέλων. Μπορώ να πει ότι η τοπική αυτοδιοίκηση, συνάδελφοι, δεν είναι μια επιχείρηση η οποία παράγει έργο επί αντιμισθία. Η τοπική αυτοδιοίκηση είναι ένα εργαλείο που θα εξυπηρετήσει τον Δημότη, που θα προσφέρει κοινωνικό έργο στο Δημότη. Θεωρούμε πραγματικά απαράδεκτο και ακατανόητο το να μιλάμε σήμερα για τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. Βλέπετε ότι τα έσοδα τελικά, αυτά τα 235 χιλιάρικα,